Μπορείς πολύ εύκολα να κατεβάσεις την εφαρμογή Live Without Bullying ή να μπεις στην σελίδα livewithoutbullying.com και να συνομιλήσεις με κάποιον ή με κάποια που θα είναι εκεί να σε ακούσει, και όλα αυτά δωρεάν και ανώνυμα. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό. Είσαι μαθητής, μαθήτρια, αθλητής, αθλητρία, δέχεσαι bullying. Μπες στην πλατφόρμα Live Without Bullying και μίλα τώρα. Ανώνυμα, δωρεάν, με ασφάλεια. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό. Τα παιδιά, για να μπορούν να είναι σε έναν αγωνιστικό χώρο, σε έναν αθλητικό χώρο και να μπορούν να δημιουργούν με ασφάλεια, άρα να είναι live without bullying και να έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνουν, θα πρέπει πρωτίστως οι άνθρωποι, αυτοί που τους καθοδηγούν, είτε είναι προπονητές, είτε είναι φροντιστές, είτε είναι γιατροί, είτε είναι γονείς, δάσκαλοι, ακόμη, και αυτοί που συντηρούν τους αθλητικούς χώρους, να έχουν ως στόχο κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, την ασφάλεια πρωτίστως των παιδιών. Ένας άνθρωπος μπορεί να μεγαλουργήσει όταν νιώθει ασφάλεια σε έναν χώρο στον οποίο θα μπορέσει τις δικές του ικανότητες να τις επεκτείνει και να τις δυναμώσει περαιτέρω. Οπότε, live without bullying σε έναν αγωνιστικό χώρο σημαίνει συνεργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ασφάλεια των παιδιών μας. Πιστεύω ότι αν λειτουργούμε σε συνεργασία, ακαδημίες, προπονητές, σύλλογοι, γονείς και επαγγελματίες γενικά στον χώρο του αθλητισμού, μπορούμε να κάνουμε πολλά σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και των αθλητών μας και το δικαίωμά τους πάνω απ' όλα να αντλούν μόνο δύναμη και χαρά από τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε πολύ το Live Without Bullying που μας υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Μπορείς να φτάσεις όσο μακριά θέλεις εσύ. Μην αφήνεις κανένα να σου βάζει εμπόδια, στηρίξε τους αυτούς που θέλουν να σε βοηθήσουν. Υποστηρίζω και εγώ με τη σειρά μου το Live Without Bullying. Τέσσερις βασικές έννοιες. Συμβουλεύω τους προπονητές να μεταλαμπαδεύουν στους αθλητές τους και αθλητρίες τους. Αυτοσεβασμό, αυτοπιδαρχία, αγωνιστικότητα και αλτρουισμό. Είναι αυτά τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε προσανατολισμένο το μυαλό μας στη νίκη μόνο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτή. Διότι πρέπει να κοιτάμε όλη την κοινότητα του αθλήματος γύρω μας και όχι μόνο τον εαυτό μας. Αθλητισμός λοιπόν και πολιτισμός. Live without bullying. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεπάρξουμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα το οποίο μου δώσατε. Πιστεύω ότι οι βασικές αξίες προέρχονται από την οικογένεια. Όμως και ο δικός μας ρόλος είναι σημαντικός, γιατί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν να συνεργάζονται. Γι' αυτό ο Άρης Νίκιας στηρίζει την προσπάθεια των Live Without Bullying. Live Without Bullying. We are friends trying to help. Live Without Bullying.